Να ξεκινήσω από τη νέα σεζόν που έρχεται για τον Εργοτέλη. Άλλωστε την ομάδα τη γνωρίζεις πολύ καλά. Βέβαια είναι νέα δεδομένα, η ομάδα ξανά στην ΕΚΑΣΚ και ο Εργοτέλης από τη στιγμή που όλοι ξέρουμε την ιστορία του και έχει πάρει και κάποιους σημαντικούς παίχτες σε συνδυασμό με τα νέα παιδιά που έχει, θεωρούμε ότι ο ρόλος του πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός. Εμείς με τον υποβιβασμό της ομάδας συζητήσαμε με τη διοίκηση και αποφασίσαμε να ηγηθώ της νέας προσπάθειας. Κάνουμε ένα restart στην ανδρική ομάδα. Θέλουμε να δώσουμε χώρο να παίξουν και οι μικροί παίχτες, ώστε έχουμε δημιουργήσει ένα roster το οποίο έχει κάποιους όχι πολύ μεγάλους ηλικία, αλλά ικανότατους μπασκετμπολίστες και συμπληρώνουν το roster μας νεαροί παίχτες του 2003, 2004, 2005, 2006. Φτιάχνουμε έτσι μια 15-16, πολύ ανταγωνιστική, με πολύ όρεξη. Ήδη στη μεταβατική περίοδο οι 6-7 προπονήσεις που κάναμε έδειξαν μια πολύ καλή διάθεση από τα παιδιά και ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Δεν υπάρχει πάντως αυτό που λέμε αυτοσκοπός για τον τίτλο. Αυτοσκοπός δεν υπάρχει, όχι. Αυτοσκοπός δεν υπάρχει. Έχουμε δει ότι αυτές οι προσπάθειες στις εθνικές κατηγορίες απαιτούν πολλές φορές να ματώσει κάποιος οικονομικά. Και συνήθως αυτή η επιβάρηση δεν αφορά πολλά άτομα, αλλά αφορά ένα-δύο. Και κάποια στιγμή δεν ξέρω αν αξίζει και τον κόπο. Θεωρείς ότι θα είναι η συνεργασία με τον coach? Καλή θα είναι, καλός είναι. Εντάξει, έχουμε πάρει πράγματα από εκείνον. Εγώ θα δώσω μια νέα νότα, θεωρώ. Εξελίζονται τα πράγματα στο κομμάτι της γυμναστικής. Αλλά σίγουρα η συνεργασία μας θα είναι καλή. Ωραία. Και δεν ξέρω αν πάρεις και τίποτα στοιχεία από τη Χρυσάνθη, από το βόλεϊ, γιατί χρειάζεται κελτικότητα το μπάσκετ. Και το λέω γιατί η Χρυσάνθη έχει επιτυχίες που θα σας χρειαστεί αυτή η αύρα. Ξεκάθαρα, η αύρα που μας δίνει η Χρυσάνθη όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, είμαι ο πιο φανατικός οπαδός, μετά τον Δημήτρη θα πω. Πάντα οικογενειακά το έχουμε αυτό με τον αθλητισμό, οπότε ο ένας στηρίζει τον άλλο. Μας δίνει περηφάνεια κάθε επιτυχία του καθενός, είτε είναι πρώτη, είτε δεύτερη και τελευταία θέση, μόνο που μαχόμαστε αρκεί. Η συνταγή είναι επιτυχημένη, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, καθώς και ο μπαμπάς και ο γιος έχουν συνεργαστεί παίκτης αθλητής, παίκτης προπονητής, οπότε πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Είμαι σίγουρη για τους δύο, είμαι πολύ περήφανη που συνεργάζονται ξανά και ο Παντελής έχει κάνει τεράστια βήματα στο χώρο του. Ο μπαμπάς αποτελεί πρότυπο για μας, άλλωστε και οι δύο ακολουθήσαμε τον δρόμο του. Η μαμά είναι βασικός υποστηρικτής όλης της πορείας μας, δεν το συζητώ. Πώς είναι και το καλοκαίρι της Χρυσάνθης αυτό? Δηλαδή, από τη μια οι επιτυχίες στο beach volley, από την άλλη ο επικείμενος γάμος. Ναι, ναι, εντάξει, η Χρυσάνθη έκανε μια πολύ καλή σεζόν στο volley, στο beach volley. Μετά τη σάλα ήρθε στο beach volley. Πήρε Golden Cup, βγήκε πρώτη σε κάποια άλλα τουρνουά, δεν τα θυμάμαι να τα πω. Τρίτη στο Πανελλήνιο και πρώτη στην ατομική κατάταξη. Οπότε είναι μια σημαντική επιτυχία που μας κάνει περήφανος όλους σαν οικογένεια. Και είναι και το καλοκαίρι της, γιατί παντρεύεται σε μια εβδομάδα. Μήπως μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σου έγινε σε γήπεδο beach volley, ενώ για την πρόταση γάμου. Πλέον το volley έχει μείνει δεύτερο στη καρδιά σου σε σχέση με το beach volley. Εντάξει, το beach volley πάντα μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι αν είχα όλες τις παροχές, ας πούμε, και τα εφόδια, θα το ακολουθούσα πιο επαγγελματικά. Το volley δεν πάβει να είναι χαραγμένο στην καρδιά μου, γιατί με αυτό βιοποριζόμουν και αρκετά χρόνια. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος και η περσινή στιγμή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Το δώρο δεν είναι από εμάς, από μένα και τον Κώστα. Είναι από τον αγαπημένο μας Δημήτρη Νικολακάκη, παίκτη προπονητή συνεργάτη της Ομοσπονδίας. Και είναι ένα δώρο που λέει μια μπλουζίτσα, just ask, που σημαίνει ότι έχουμε πρόταση γάμου στο πιστεύω!